Στο γήπεδο του Αλικιανού, η ΑΕΚ Κηδονίας υποδέχθηκε την Σπάθα. Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν μπροστά από τον κόσμο που πήγε για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Μόλις το δεύτερο λεπτό, η πρώτη καλή στιγμή για την Σπάθα με το σούτ από τον Βαρουξάκη. Η απομάκρυνση όμως από τον τροματοφύλακα της ΑΕΚ Κηδονίας καλή. Στη συνέχεια πάλι η Σπάθα θα βρεθεί στην επίθεση, ένα σούτ πάνω από τα δοκάρια του Γεωργανά. Η ΑΕΚ Κηδονίας, η οποία θα βγει στην επίθεση στο 31ο λεπτό από πλάγια θέση, η μπάλα κάπου θα κοντράρει, το σούτ αδύναμο όμως, ο Τσαβαρίς πέφτει και μπλοκάρει παρά τον Γκέλ το οποίο έκανε η μπάλα. Ενώ στο 42 προσπάθεια με τον Αρζίδη από πλάγια θέση, ωραία θα μείνει όρθιος, θα σουτάρει, όμως ο Τσαβαρίς πάλι θα απομακρύνει με τα πόδια τον κίνδυνο. Στο 44 ο Αρζίδης θα μπει στην περιοχή με το Μητάκι, θα στείλει την μπάλα στο δεξί δοκάρι, χαμένη μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να ανοίξουν το σκορ. Δεύτερο ημίχρονο, εκτέλεση corner στο 55 που θα γίνει από μάκρυς και ο Λαφαζάρης από κοντά θα κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ Κηδονίας. Ξανά εδώ δεν μπορούσε κανείς να βρει την μπάλα τελικά και ο Λαφαζάρης εκμεταλλεύεται τη σύγχυση στην άμυνα και ανοίγει το σκορ. 1-0 λοιπόν στον Αλικιανό για την ΑΕΚ Κηδονίας απέναντι στην Σπάθα. Στο 64ο λεπτό, προσπάθεια από τα δεξιά. Εδώ θα σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής αναμέτρησης υπέρ της ΑΕΚ Κηδονίας. Αυτό το γύρισμα το οποίο θα γίνει απλωμένο το χέρι. Στην άσπρη βούλα λοιπόν η μπάλα. Και αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση. Είναι ο Ευτύχης ο Μιχάκης, ο οποίος με έναν κεραυνό και αφού η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, θα καταλήξει στα δίχτυα. Διπλασιάζει τα τέρματά της η ΑΕΚ Κηδονίας με τον πρώτο της σκόρερ στο πρωτάθλημα και αρχηγό της, τον Ευτύχη Μιχάκη, ο οποίος εδώ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Σαν να μην έφτανε όλα αυτά, 9 λεπτά αργότερα, σε αυτή την ατομική ενέργεια από τα αριστερά, θα έχουμε ένα ακόμη πέναλτι. Εδώ θα ξαναδούμε το μαρκάρισμα το οποίο έγινε. Είδαμε πρωτοδυτή να δείχνει την άσπρη βούλα ξανά. Εδώ το μαρκάρισμα. Πέναλτι λοιπόν στο 71, χρυσή ευκαιρία για την ΑΕΚ Κηδονίας να πετύχει ένα ακόμη τέρμα με τον Ευτύχη Μιχάκη. Αυτή τη φορά θα σημαδέψει δεξιά γωνία. Προσπάθεια του Τσαβαρίς έπεσε σωστά. Δεν μπόρεσε όμως να αποσοβεί τον κίνδυνο. Και έτσι λοιπόν γίνεται το 3-0, διαστάσεις τριάμβου για τους γηπεδούχους. Η Σπάθα η οποία προσπάθησε να απειλήσει. Εδώ θα κατεβάσει ο Βαρουξάκης, θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Νέα προσποίηση, δυνατό σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ αφού βρήκε πάνω σε αμυντικό. Τελικά το γκολ θα έρθει στο 84 από την εκτέλεση του κόρνερ. Βαρουξάκης ο Λεμόναχος μέσα από την μικρή περιοχή. Δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τον Γιωργανά και να κάνει το ΑΕΚ Κηδονίας Σπάθα 3-1.